η ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τις επικουρικές συντάξεις την οποία παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια αναγκαία παρέμβαση η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων, από τις εξελίξεις στο δημογραφικό σύστημα, από τις ανισορροπίες γενικότερα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και από τις πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τυχόν αδιαφορία για την πορεία των πραγμάτων θα ήταν, νομίζω, ασυγχώρητη από τη δική μας πλευρά. Όχι για τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια, αλλά για το μέλλον, για το οποίο η νέα γενιά, χωρίς καμιά αμφιβολία, για την οποία αδιαφορία η νέα γενιά θα μας κατηγορούσε. Αδιαφορία θα ήταν συνηγορία υπέρ ενός συστήματος που έχουμε δει και στην πατρίδα μας πώς έχει λειτουργήσει στο παρελθόν. Οι δυσάρεστες εμπειρίες είναι άλλωστε έντονα χαραγμένες στη μνήμη των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Δυσάρεστες εμπειρίες από τη λειτουργία του σημερινού συστήματος. Για να γίνουμε Ευρώπη, ας μην το ψάχνουμε και πάρα πολύ, για να γίνουμε Ευρώπη χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις πρακτικές που έχουν επικρατήσει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό κάνουμε, με αυτήν την μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά στο ασφαλιστικό επίπεδο,